Ο πυροσβέστης που επικοινώνησε με τους ήρωες πιλότους μας, τον σμιναγό Χρήστο Μουλά και τον ανθυπό σμιναγό Περικλή Στεφανίδη, λίγο πριν τη συντριβή του Καναντέρ στην Κάριστο, αποκάλυψε τα τελευταία λόγια τους. Όπως είπε, είχαμε επικοινωνία μαζί τους. Δεν μας ανέφεραν κανένα πρόβλημα στο αεροσκάφος. Μας είπαν, είμαστε έτοιμοι να επιχειρήσουμε. Πάμε για τελευταίο εφοδιασμό και φεύγουμε. Χαρακτηριστικά. Είχαμε επικοινωνία μαζί τους. Δεν μας ανέφεραν κανένα πρόβλημα στο αεροσκάφος. Μας είπαν, είμαστε έτοιμοι να επιχειρήσουμε. Πάμε για τελευταίο εφοδιασμό και φεύγουμε. Λίγα λεπτά, αφού μιλήσαμε, μάθαμε από τον ασύρματο ότι το αεροσκάφος έπεσε. Αυτά λοιπόν μας ανέφερε πριν από λίγα λεπτά ο πυροσβέστης όπου επικοινώνησε, ο τελευταίος άνθρωπος όπου επικοινώνησε με το πλήρωμα του μοιραίου Καναντέρ. Ο άνθρωπος ήταν σοκαρισμένος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά χρόνια, όπως μας είπε στην πυροσβεστική. Όμως αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι πριν από λίγα λεπτά μιλούσα μαζί τους και έπειτα από 10 λεπτά ακριβώς έμαθα ότι το αεροσκάφος έπεσε. Σε αυτό το σημείο να προσθεθεί ότι η πολεμική αεροπορία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του Καναντέρ στην Κάριστο και στο θάνατο των 2 χειριστών βυθίζοντας στο πένθος στην Ελλάδα.